ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, η Κατέρινα Σακελαροπούλου και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης φυτεύουν συμβολικά ροδιές στο υποανέγερση μουσείο του Ολοκαυτώματος. Πρώτο σταθμό του τριήμερου ταξιδιού του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και ο χώρος όπου θα αναγερθεί το μουσείο προς τιμή των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Wer hier als deutscher Bundespräsident steht und spricht, ist in Scham erfüllt. Die Polis to agalliazi. Βλέπει την ιστορία της και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Άλμπερτ Μπουρλά. Στόχος το έργο να ολοκληρωθεί το 2027. Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος αναγείρεται σαν συμβολικό σημείο στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, από εδώ που ξεκίνησαν τα τρένα με τους χιλιάδες Εβραίους για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Γερμανίας προσέφερε ένα λεύκωμα με φωτογραφίες Εβραίων Ρωμανιωτών από τα Ιωάννινα, το οποίο θα αποτελέσει και το πρώτο ιστορικό τεκμήριο του μουσείου. Νωρίτερα, ο Γερμανός πρόεδρος με την Ελληνίδα ομολογό του συναντήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης με τις δύο επιζήσασες της ναζιστικής κτηνοδίας. Αν το συγχωρούμε, εγώ δεν είπα τίποτα, χαμογέλασα. Όπως του περιέγραψαν, οι φρικαλές μνήμες τους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης παραμένουν χαραγμένες στο μυαλό τους. Μεταφορά πτωμάτων που έβλεπε, γιατί ήμουν εξαπλωμένη σε έναν φεγγίτη στο τελευταίο κρεβάτι και εκεί έμεινα 2 χρόνια. Πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο Στάινμαϊερ παραβρέθηκε σε εκδήλωση για τις ελληνογερμανικές σχέσεις στο Ινστιτούτο Γκέτε.